Χαιρετίζουμε και εμείς με τη σειρά μας τη σημερινή απεργία. Δίνουμε τη μάχη μαζί σας ενάντια στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που παίρνει το νήμα από όλες τις υπόλοιπες και βιάζεται να βάλει την ταφόπλακα στον τάφο του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Με το επέσχυτο νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη από τη μια και την ανακοίνωση με τις πανοκρουσίες για την έναρξη των επιπληρωμή απογευματινών χειρουργείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από την άλλη, διαλύουν ό,τι έχει απομείνει από το δικαίωμα των ασθενών στη δημόσια και δωρεάν υγεία. Εξαναγκάζουν τους ασθενείς να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να έχουν πρόσβαση σε ακόμα πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Προσπαθούν να καταργήσουν την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ. Με το πρόσχημα της δυνατότητας αύξησης του εισοδήματός μας, μας οδηγούν να βγούμε στην πιάτσα της αγοράς υγείας για να βρούμε πελατεία, να μετατρέψουμε τους ασθενείς μας σε πελάτες, να τρέχουμε από το πρωινό ωράριο στα απογευματινά ιατρεία, από τις ευμέρειες στις ιδιωτικές κλινικές και τα ιατρεία, χωρίς ξεκούραση, χωρίς ελεύθερο χρόνο, σε βάρος της υγείας και της δικιά μας και των ασθενών μας. Πάνω απ' όλα όμως, η κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τους γιατρούς ΕΣΥ αφορά τους ασθενείς μας, όλο το λαό. Επίσημα πλέον θα γίνονται βορρά στους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους της υγείας. Θα αναγκάζονται να οδηγούνται είτε στους μεγάλους ομίλους, είτε στα απογευματινά χειρουργεία, καθώς θα είναι η μοναδική διέξοδος από τις ατελείωτες λίστες αναμονής. Ο σκοπός τους δεν είναι δήθεν η βελτίωση των παρεχόμενων περιουσιών υγείας, η κάλυψη των κενών. Αν τα ήθελαν αυτά, θα κάναν πράξη αυτά που ζητάμε τόσο καιρό. Ο σκοπός τους είναι η λειτουργία στην πράξη με τη λογική του κόστους ωφέλους, η περαιτέρω υπερχρηματοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μόνοι κερδισμένοι και πάλι οι μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι. Αυτό το επέσχυτο νομοσχέδιο ούτε διορθώνεται, ούτε συζητιέται, πετιέται στο καλάθι των αχρήστων. Πρέπει να γνωρίσει την καθολική καταδίκη όλων των υγειονομικών, όλου του λαού. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι οι υγειονομικοί και όλος ο λαός να απορρίψουν στην πράξη αυτό το νέο αντιλαϊκό νομοσχέδιο και τα ιδεολογήματα που το συνοδεύουν, να δυναμώσει ο συλλογικός αγώνας για να μην περάσουν αυτά τα σχέδια, αγώνας για μαζικές προσλήψεις, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στην υγεία, αγώνας για να εφαρμοστούν άμεσα οι τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου για να αυξηθούν οι μισθοί μας, αγώνας για υψηλού επίπεδου, σύγχρονο, αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας πρόνοιας, δωρεάν, χωρίς καμιά επιχειρηματική δράση που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες υγείας με βάση την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Να σημάνει μαζική αντεπίθεση από τους υγειονομικούς και όλο το λαό. Δώστε λεφτά για την υγεία, οι ασθενείς δεν είναι πελατεία. Ευχαριστώ.